Χρόνια πολλά, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταθέτω νομοτεχνικές βελτιώσεις. Οι περισσότερες από αυτές είναι φραστικές βελτιώσεις. Δεν είχε γίνει δυνατό λόγω του σύντομου χρόνου της, κατά τον οποίο μας κατέθηκαν οι προτάσεις και να ενσωματωθούν τα φραστικά νομοτεχνικά. Υπάρχουν και πραγματικές βελτιώσεις ουσιαστικές. Ενδεικτικά σας λέω, θα τις δούμε στην κατάρθωση συζήτηση, ότι επεκτείνουμε την μεταβατική, όχι τη μεταβατική, αυτή είναι μόνιμη ρύθμιση, τη ρύθμιση την ευνοϊκή για τους νέους επιστήμονες κατά την πρώτη πενταετία της οικονομικής δραστηριότητάς τους, όχι μόνο στους γιατρούς, στους μηχανικούς και στους δικηγόρους, αλλά όλους στους απόφοιτους ανώτατων σχολών, με προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα επιστημονικό σύλλογο ή σε ένα επιμελητήριο που να έχει χαρακτήρα νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Επεκτείνουμε την αρμοδιότητα των συμβουλευτικών επιτροπών που είχαμε για τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης και στον ενιαίο φορέα της επικουρικής ασφάλισης, το ΤΑΕΠ, και αντίστοιχες ρυθμίσεις. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο έγγραφο που καταθέτω. Καταθέτω, όπως έχω δεσμευτεί, την αναλογιστική μελέτη, η οποία ενεκρίθη από την ως προς το επιστημονικό της μέρος, στο πλαίσιο peer review, από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Πρόκειται για την χρηματοοικονομική εξέλιξη του συνταξιοδοτικού συστήματος για ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, ΟΑΕ, ΟΓΑ και Δημόσιο για το 90% επομένως του ασφαλιστικού συστήματος. Λείπει η αναλογιστική μελέτη για το ΕΤΑ, για την οποία επειδή είχαμε εκτεταμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις, θα έχουμε την απάντηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας εντός του μηνός Μαΐου. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση, οι αναλογιστικές αυτές μελέτες υπήρχαν ήδη τον Ιανουάριο, όταν καταθέσαμε το σχέδιο, το προσχέδιο νόμου. Επειδή όμως, ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, ορισμένα από τα καθοριστικά οικονομικά μεγέθη του νομοσχεδίου, κυρίως τα ποσοστά αναπλήρωσης και σε ένα βαθμό και η Εθνική Σύνταξη, σε ό,τι αφορά την καταβολή της 15ετία, τροποποιήθηκαν, έπρεπε να επανυποβληθούν οι σχετικές αναλογιστικές μελέτες. Ειδικά δε ως προς το ΤΑΑ, επειδή έχουμε τις πολύ εκτεταμένες μεταβατικές προβλέψεις του νομοσχεδίου, για αυτές χρειαζόταν περισσότερη δουλειά, η οποία δεν έγινε δυνατόν να επιτρέψει στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να μας δώσει την έγκριση για την συγκεκριμένη αναλογιστική προβολή. Καταθέτω τέσσερις ειδικές μελέτες. Αυτές, πέρα από προϋπόθεση που το Συμβούλιο Επικρατείας έχει θέσει για την νομιμότητα κάθε επέμβασης στο ασφαλιστικό σύστημα, έπρεπε να είναι μια αυτονόητη ουσιαστική προϋπόθεση, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η επιστημονικότητα των στοιχείων επί των οποίων βασίζεται κάθε ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Κατά σειρά λοιπόν, το πόρισμα της Επιτροπής που ήδη από τον Αύγουστο του 2015 είχε συγκροτηθεί, αυτή που λέγεται καμιά φορά Επιτροπή Σοφών. Όπως ξέρετε, έχουμε υιοθετήσει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής ως προς το οργανωτικό τμήμα για τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν έχουμε υιοθετήσει προτάσεις για τις οποίες είχαμε διαφορετική πολιτική τοποθέτηση, όπως για παράδειγμα να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την Εθνική Σύνταξη ή για εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού στοιχείου στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, για το οποίο έχουμε μια σαφέστατη αντίθετη θέση. Κάτι που θα προκαλεί εντύπωση ίσως σε όσους μας ακούν στον ελληνικό λαό, δεν υπήρχε ποτέ στις προηγούμενες μελέτες του ασφαλιστικού συστήματος. Πώς καθορίζεις ποσοστά αναπλήρωσης, αν δεν έχεις προσδιορίσει ποιες είναι οι ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού? Άρα ζητήσαμε τον Νοέμβριο του 2015 από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών να μας καταρτήσει μια μελέτη για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ούτως ώστε να ξέρουμε πώς μπορεί να οριστεί επιστημονικά εκείνο το ελάχιστο όριο δαπανών που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζουν οι συντάξεις, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στη συνταγματική επιταγή για το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Αυτό το οποίο κάναμε από μεριάς της προστασίας των συνταξιούχων έπρεπε να το κάνουμε και από μεριάς της συνολικής βιωσιμότητας του συστήματος. Γιατί δεν έχει νόημα να εξασφαλίζεις παροχές σε ένα σύστημα που πρόκειται να καταρρεύσει. Γι' αυτό ζητήσαμε από το ΚΕΠΕ να μας υποβάλει μελέτη
για την βιωσιμότητα, την οικονομική, τη δημοσιονομική του οικονομικού συστήματος. Και τέλος, η τέταρτη μελέτη, η οποία είναι η πιο πρόσφατη, ζήτησα από τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου μας να αξιολογήσει τις συνολικές επιπτώσεις οικονομικές, δημοσιονομικές της νέας μεταρρύθμισης. Και επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση για τα ποσοστά αναπλήρωσης, να μας υπολογίσει υπεύθυνα τα ποσοστά αναπλήρωσης τα οποία θα υπάρχουν με το νέο σύστημα. Ανάμεσα λοιπόν σε άλλα, θα δείτε στη σελίδα 26 ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης το αθροιστικό μεικτής και επικουρικής σύνταξης για τις πολύ μικρές αποδοχές της τάξης των 500 ευρώ ξεπερνούν το 102% και για όλες τις άλλες περιπτώσεις ξεπερνούν το 75%. Δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα ασφάλισης στην Ευρώπη, δημόσιο σύστημα επαναλαμβάνω, το οποίο να εξασφαλίζει υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης. Μεγαλύτερο δηλαδή τμήμα του μισθού ή του εισοδήματος που να περνά στη σύνταξη. Υπάρχουν σε άλλες χώρες συμπληρωματικά συστήματα του λεγόμενου δεύτερου πυλώνα επαγγελματικά που αθροιστικά με το πρώτο πετυχαίνουν μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης. Αλλά το δημόσιο σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν εξασφαλίζει παρόμοια ποσοστά αναπλήρωσης, ειδικά για τα μικρά και τα μεσαία εισοδήματα. Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μια ελληνική μεταρρύθμιση. Δεν μας ήρθε μεταφρασμένη. Αξιοποιήσαμε το επιστημονικό δυναμικό και μάλιστα όχι το δικό μας. Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην Επιτροπή Σοφών είχαν ανάμεσά τους επιστήμονες που ήταν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ενός κόμματος αντιπολίτευσης, που ήταν διοικητές ΣΥΚΑ ενός άλλου κόμματος αντιπολίτευσης, που έμαθα με χαρά, γιατί πράγματι μπορούν να προσφέρουν, ότι είναι στη νέα επιστημονική ομάδα που είχε φτιάξει η Νέα Δημοκρατία. Προσπαθήσαμε λοιπόν με τους δικούς μας πόρους, αξιοποιώντας ό,τι ήταν συμβατό με τη δική μας ιδεολογία και πολιτική, να μπορέσουμε να έχουμε μια μεταρρύθμιση η οποία δεν θα εξετάζει μόνο τις δημοσιονομικές πλευρές του συστήματος όπως γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν θα είναι μόνο περικοπές, θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα την προστασία των νυν συνταξιούχων, κύριων συντάξεων και των επικουρικών για το 90% των συνταξιούχων, αλλά ταυτόχρονα θα βάζει στα θεμέλια για ένα σύστημα ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Κατρούγκαλο. Θα παρακαλούσα, κύριε Κατρούγκαλε, όσον αφορά τις νομοτεχνικές τροποποιήσεις, αυτές θα μοιραστούν. Επειδή είδα ότι οι μελέτες που καταθέσατε είναι ένα πάκο, είναι πολυσέλιδες, θα παρακαλούσα, με ακούτε κύριε Υπουργέ, θα παρακαλούσα να σταλεί στις υπηρεσίες της Βουλής με email οι μελέτες για να μπορεί να γίνουν χτήμα του καθενός εύκολα, γιατί δεν μπορεί να φωτοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα και να μοιραστούν. Εντάξει. Λοιπόν.